Σε μια δήλωση στο Al Jazeera, ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε μορφή Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο και δεν απέκλεισε και εισβολή στο Ισραήλ σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί κατά της οργάνωσης. Εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων, η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Ζέινα Χόντρ, ανέφερε από τη Βηρυτό ότι πηγές της Χεζμπολάχ διατήρησαν τη στάση τους για σοβαρά αντίπεινα, ανεξάρτητα από την κλίμακα οποιασδήποτε Ισραηλινής στρατιωτικής ενέργειας. Η κατάσταση έχει ενταθεί μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες, που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ματσδάλ Σαμς, μία πόλη των Δρούζων που ζουν στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στα υψίπεδα του Γκολάν. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Al Jazeera. Ο εχθρός αναφέρεται σε ένα σκληρό και περιορισμένο χτύπημα που δεν σημαίνει τίποτα για εμάς, γιατί είναι επιθετικότητα ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Οι εκπρόσωποι μας ενημέρωσαν για την επαφή τους με τον εχθρό για να γλιτώσουν τους αμάχους, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό μας. Οι εκπρόσωποι μας ζήτησαν να μην απαντήσουμε στην αναμενόμενη επίθεση και τους ενημερώσαμε για την άρνησή μας. Σίγουρα θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση. Η ηγεσία της αντίστασης θα αποφασίσει τη μορφή και το μέγεθος της απάντησης σε οποιαδήποτε πιθανή επίθεση. Μπορούμε να βομβαρδίσουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Χάιφα, στο Γκολάν και στο Ραμάτ Ντέιβιντ με σκληρό και βίαιο τρόπο. Δεν περιμένουμε χερσαία εισβολή, έστω και περιορισμένη, στον Λίβανο, αλλά είμαστε σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας. Η χερσαία εισβολή στον Λίβανο θα είναι ένα κίνητρο για να πατήσουμε το πόδι μας στη Γαλιλαία. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ξανά ότι ενώ και οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να επιδιώκουν έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, η συνεχιζόμενη ανταλλαγή πυρών από τις 8 Οκτωβρίου αποτελεί έναν κύκλο βίας που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο και να εμπλέξει πολλές χώρες. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά και όλο και περισσότερες χώρες καλούν τους πολίτες τους να φύγουν ή έστω να αποφύγουν τα ταξίδια τους στην περιοχή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemesishd.gr.